Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η υπέρβαση επιστρέφει σήμερα στις οθόνες σας, στη μετά lockdown εποχή. Καλησπέρα, Λεωνίδα Στάμου. Καλησπέρα, Κυριάκο. Η πρώτη εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, από τη φιλόξενη αυτή συχνότητα μετά το lockdown. Η πρώτη εκπομπή, αγαπητέ μου Λεωνίδα, αφότου μας ξεκλείδωσαν και βγήκαμε από τα σπίτια μας και επετράπη η κυκλοφορία. Να δούμε μέχρι πότε. Μέχρι πότε. Με καθυστέρηση επιστρέψουμε μετά το lockdown, είναι αλήθεια. Αλλά την καθυστέρηση, αγαπητοί μας φίλοι, τη βλέπετε όλοι στις οθόνες σας. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός αυτό ακριβώς που βλέπετε. Ότι ξεκινήσαμε με νέο στούντιο, ένα καταπληκτικό, ένα εξαιρετικό στούντιο. Συγχαρητήρια καταρχήν στον Γιώργο τον Κοντό και σε όλη την ομάδα των τεχνικών που δούλεψε για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς σήμερα αλλά και οι τηλεθεατές μας αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Γιατί μεταξύ άλλων, αγαπητέ μου Λεωνίδα, με τα πολλά που αλλάξανε με τον κορονοϊό, αυτό που βασικά άλλαξε για μας είναι ότι ο κορονοϊός έφερε το YTV. Ναι. Και για να λέμε τι είναι το YTV, είναι η τηλεόραση της υπέρβασης, η τηλεόραση των δανειοληπτών μας, η τηλεόραση των μελών μας, η τηλεόραση που δημιούργησαν όλα τα μέλη της υπέρβασης με αυτό το εικοσάρικο, έτσι Λεωνίδα, της ετήσιας συνδρομής, γιατί το εικοσάρικο της ετήσιας συνδρομής στην υπέρβαση μεταξύ όλων των άλλων θαυμάτων κάνει και το θαύμα της τηλεόρασης, το θαύμα του στούντιο και αυτής της εξαιρετικής εικόνας που βλέπετε σήμερα στην οθόνη σας, γιατί το YTV, αγαπητοί μας φίλοι, δημιουργήθηκε ως μία ανάγκη επικοινωνίας μέσα στον κορονοϊό. Ακριβώς. Ξεκινώντας το lockdown, όπως σας έχουμε πει ήδη πάρα πολλές φορές για αυτούς που μας βλέπατε στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ όλο αυτό το διάστημα, για εσάς όμως που δεν μας βλέπατε στο διαδίκτυο και περιμένατε να μας ξαναδείτε ζωντανά εδώ στη μεγάλη οθόνη την τηλεοπτική, ο κορονοϊός λοιπόν έφερε την ανάγκη της επικοινωνίας. Εμείς με τα γραφεία κλειστά, εσείς κλεισμένοι στα σπίτια σας, τράπεζες και εισπρακτικές όμως εκεί, στα γραφεία τους να λειτουργούν κανονικά, να επιδίδουν μέχρι και διαταγές πληρωμής τις ημέρες του κορονοϊού. Αναδείξαμε και καταγγείλαμε δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις στο διάστημα του κορονοϊού, στο διάστημα του lockdown. Έπρεπε λοιπόν με κάποιο τρόπο να μπορούμε να επικοινωνούμε για να μας ρωτάτε, να σας απαντάμε, να τακτοποιούμε εκκρεμότητές σας, να σας λύνουμε προβλήματα, να σας ενημερώνουμε, γιατί το lockdown έφερε και μεγάλες αλλαγές και στην καθημερινότητα του δανειολήπτη, εκτός από όλα τα άλλα. Και πέρα από τις αναστολές των πληστηριασμών για την παράταση της δίθεν προστασίας της πρώτης κατοικίας, που τα έχουμε θέματα και θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, έφερε τεράστιες αλλαγές στη σχέση του δανειολήπτη με την τράπεζα, με το ΦΑΝ, την εταιρεία διαχείρισης και την εισπρακτική, διότι αυτά όλα λειτουργούσαν, ενώ ο δανειολήπτης δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι του. Το δανειολήπτη δεν μπορούσε να πάει να τον επισκεφθούν τα παιδιά του και τα εγγόνια του, μήπως και του κολλήσουν τον κορονοϊό, αλλά ο δικαστικός επιμελητής μπορούσε να πάει να το επιδώσει διαταγή πληρωμής. Άρα λοιπόν, επειδή ζήσαμε αυτά τα ωραία πράγματα κατά τη διάρκεια του lockdown, έπρεπε με κάποιο τρόπο να είμαστε σε μια καθημερινή επικοινωνία, σαν τα γραφεία μας να ήταν κανονικά ανοιχτά και σαν εσείς να μπορούσατε να έρχεστε καθημερινά στα γραφεία μας. Έτσι λοιπόν, να ρωτάτε, να απαντάμε, έτσι, να ενημερώνεστε. Έτσι λοιπόν εφευρέθηκε κυριολεκτικά από το μηδέν, αγαπητέ μου Λεωνίδα, το ερχόμαστε σπίτι. Το ερχόμαστε σπίτι που είναι η καθημερινή, αν θέλεις, διαδικτυακή και διαδραστική ενημέρωση του δανειολήπτη με το σωματείο, του σωματείου με το δανειολήπτη, όπου μέσα από τις εκπομπές που γίνονται από Τρίτη μέχρι Παρασκευή, και σας καλούμε από αυτό το βήμα με την ευκαιρία σήμερα όσους δεν τις έχετε παρακολουθήσει μέχρι σήμερα, να αρχίσετε και να τις παρακολουθείτε σε τακτική βάση, γιατί αυτή η τηλεοπτική εκπομπή με τον περιορισμένο τηλεοπτικό χρόνο, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος έχει ένα κακό, τελειώνει. Δηλαδή στην ώρα τέλειωσε αυτή η εκπομπή. Δεν έχει πείτε μου και αυτό, δεν έχει πείτε μου και εκείνο. Και δεν είναι ούτε, και αυτό το βήμα, έτσι, ούτε αυτό το βήμα έχει τη δυνατότητα της διαδραστικής επικοινωνίας, να ρωτήσετε κάτι, να σας το απαντήσουμε, γιατί και να θέλαμε να το κάνουμε τηλεφωνικά, ο χρόνος είναι τόσο περιορισμένος που δεν γίνεται. Αυτά λοιπόν
που δεν προφταίνουμε ή δεν μπορούμε πολλές φορές να σας πούμε από εδώ, γιατί υπάρχει και ένα ισουρού, υπάρχει και ένα κανάλι και δεν θα γίνουμε εμείς αφορμή να αποκτήσει πρόβλημα το κανάλι ή το οποιοδήποτε κανάλι, έτσι, γιατί πρέπει να σεβόμαστε και τη συχνότητα αυτή που μας φιλοξενεί όλα αυτά τα χρόνια, μας δίνει αυτό το βήμα και μας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνουμε υπεύθυνα τους δανειολήπτες και μάλιστα χωρίς μία λογοκρισία. Ποτέ δεν μας λογόκρινε αυτό το κανάλι και με την ευκαιρία και με την επάνωδό μας να ευχαριστήσουμε για ακόμη μία φορά. Άρα λοιπόν αυτή ακριβώς η ανάγκη έφερε το ερχόμαστε σπίτι, δηλαδή τη διαδραστική αυτή εκπομπή που κάνουμε μέσα από το ίντερνετ από Τρίτη μέχρι Παρασκευή, 3 η ώρα το μεσημέρι, ώρες λειτουργίας του γραφείου για να μπορείτε να εξυπηρετήσετε σαν να ήσασταν πραγματικά στο γραφείο. Αυτή λοιπόν το ερχόμαστε σπίτι, αυτή η διαδικτυακή εκπομπή της υπέρβασης που γεννήθηκε πραγματικά μέσα στο lockdown του κορονοϊού ως μία ανάγκη, σήμερα είναι μία εκπομπή που ενώ την ξεκινήσαμε σαν βήμα εγώ με τον Λεωνίδα, έγινε αυτή η εκπομπή την Τρίτη να είναι της νομικής υπηρεσίας το βήμα, την Τετάρτη της τραπεζικής διαμεσολάβησης και του δικαστικού πραγματογνώμονα του Πάνου του Δηλιάτσου, την Πέμπτη της διεκπεραίωσης Δημήτρης Κουτόμπρας και Στέφανος Κουλουμπής και την Παρασκευή εγώ και ο Λεωνίδας από το ερχόμαστε σπίτι, επαναλαμβάνω, από τη Web TV της υπέρβασης. Ιντερνετικά μας παρακολουθείτε από το κινητό σας τηλέφωνο, από τον υπολογιστή σας, από το λάπτοπ σας, από το τάμπλετ σας, από οτιδήποτε μέσο και από τη Smart TV σας. Όσοι έχετε Smart TV μπορείτε και την διαδικτυακή εκπομπή το ερχόμαστε σπίτι να το παρακολουθείτε από τη Smart TV σας, γιατί όλες οι Smart TV έχουν τη δυνατότητα της πρόσβασης στο YouTube, έτσι, και το πολύ βασικό ότι είναι πολύς ο χρόνος, μπορείτε να ρωτήσετε, να απαντήσουμε, να κρατήσουμε σημειώσεις, να απαντήσουμε σε επόμενη εκπομπή, έτσι, και μάλιστα επειδή και όντας έχοντας πολύ χρόνο μπορώ και εγώ να μιλάω επιτέλους. Να μιλάς και εσύ, ναι. να αποκτήσεις βήμα, γιατί έχεις τρελαθεί να σε λογοκρίνουμε, είναι αλήθεια. Όμως να πούμε ότι αυτή η εκπομπή, το ερχόμαστε σπίτι, γίνεται επίτηδες σκοπίμως σε ώρα λειτουργία του γραφείου, ούτως ώστε να είναι και όλοι οι εργαζόμενοι και εθελοντές και να μπορούν να εξυπηρετήσουν άμεσα την ώρα που το ζητάτε ή να σας απαντήσουν και τις απορίες που έχετε και τις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, αλλά να τακτοποιήσουν και τις εκκρεμότητές σας, ναι, σαν να ερχόσαν πραγματικά στο γραφείο. Και μειώθηκε πράγματι πάρα πολύ ο κόσμος. Μειώθηκε πάρα πολύ η προσέλευση, μειώθηκαν τα τηλεφωνήματα, γιατί αυτό που θα κάνει κάποιος άνθρωπος, είτε τηλεφωνώντας στο γραφείο, είτε ερχόμενος στο γραφείο, το κάναμε μέσα από το ερχόμαστε σπίτι, από το διαδικτυακό αυτό βήμα που δημιουργήσαμε μέσα κατά τη διάρκεια του lockdown με τον κορονοϊό, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τα μέλη μας σαν να ήμασταν πραγματικά στο γραφείο και σαν αυτοί να ερχόταν στο γραφείο. Ξεκίνησε από ανάγκη λοιπόν, και έγινε εργαλείο. Ξεκίνησε από ανάγκη πράγματι και το ότι στήσαμε αυτό το βήμα που είχε τεράστια επιτυχία και τεράστια ανταπόκριση μας οδήγησε στην απόφαση ότι έπρεπε να φτιάξουμε και ένα αξιοπρεπές στούντιο για να μπορούμε αυτό το πράγμα να το υποστηρίξουμε. Γιατί η επικοινωνία για να είναι ποιοτική έχει ανάγκη από τεχνικές, πώς το λένε, διευκολύνσεις και ευχέρειες τέτοιες, ούτως ώστε ένα τέτοιο βήμα να μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά. Όχι να μην έχει καλό ήχο, να μην έχει καλή εικόνα, σήμερα σας πιάνω, αύριο δεν σας πιάνω. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε αυτό το κόσμημα που βλέπετε στις οθόνες σας, το νέο στούντιο από το οποίο δουλεύει πλέον το Υπέρβαση TV, το Ύψιλον TV και το ερχόμαστε σπίτι εκπομπή βγαίνει αυτό. Και επειδή οι ανάγκες της επικοινωνίας μας ως προς τις δράσεις του σωματείου είναι 2, 3, 4, 5 ώρες την ημέρα και η μέρα έχει 24 ώρες, τη στιγμή που τη στήσαμε την υποδομή είπαμε το εξής απλό: αφού την υποδομή τη στήσαμε και αφού όλο το έργο το έχουμε, γιατί να κάθεται το στούντιο ανεκμετάλλευτο όλες τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας και να μην το κάνουμε κάτι. Μιλήσαμε λοιπόν με όλους τους φίλους μας, με τους ανθρώπους που μας στηρίξανε και μας βοηθήσανε όλα αυτά τα χρόνια, που στάθηκαν στο πλευρό μας, που δώσανε μάχη κοινοβουλευτικά, εξωκοινοβουλευτικά στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες. Θα τους ακούσετε σε λίγο, θα σας πούμε ποιοι είναι. Και φυσικά όλοι χαρήκανε πάρα πολύ με την ιδέα. Τους διαθέσαμε το βήμα του Ύψιλον TV και σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν, αγαπητοί μας φίλοι, μία σειρά εκπομπών καθημερινών, απογευματινών, βραδινών. Και μάλιστα σήμερα το βράδυ έχει πρεμιέρα ο Νότης ο Μαριάς. Ξεκινάει λοιπόν απόψε και σας καλούμε όλους να τη δείτε την εκπομπή του Νότη του Μαριά.
9 η ώρα το βράδυ, 9 με 11 η βραδινή ζώνη, ξεκινάει σήμερα ο Νότης Σομαριάς, κάθε Δευτέρα θα είναι μαζί σας ο Νότης Σομαριάς από το YTV και μαζί με τον Νότη Σομαριά ξεκινάνε ο Γιώργος Ονούλας, ο Νίκος ο Νικολόπουλος, ο Χρήστος ο Ζώης, ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος και πολλοί άλλοι φίλοι σας και, φίλοι μας, άνθρωποι που στάθηκαν στο πλευρό μας όλα αυτά τα χρόνια, που μας βοήθησαν και μας στήριξαν. Ήρθε λοιπόν τώρα η ώρα και εμείς με την πλευρά μας, έχοντας αυτή τη δυνατότητα, να ανταποδώσουμε, να ευχαριστήσουμε και να τους δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από το βήμα που δημιουργήσανε να μπορούν με την επικοινωνία και με το λόγο τους να μας βοηθήσουν και να μας συνδράμουν ακόμη περισσότερο. Αυτά ως προς το YTV, αυτά ως προς το ερχόμαστε σπίτι. Όπως σας είπαμε και θα σας το επαναλάβω, άλλη μια φορά, αυτή είναι η τηλεοπτική εκπομπή, η οποία τηλεοπτική εκπομπή, όπως τη γνωρίζετε, έτσι θα παραμείνει. Mm-hmm. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα στο Contra Channel, στη φιλόξενη αυτή συχνότητα που όλα αυτά τα χρόνια μας δίνει το βήμα που έχουμε σήμερα εδώ. Εδώ λοιπόν είναι για τους τίτλους, για την επικαιρότητα, για να ξέρετε τι τρέχει και τι δεν τρέχει. Λεπτομέρειες, επεξηγήσεις, αναλυτικότερες συζητήσεις, ερωτήσεις, διευκρινήσεις, πείτε το αυτό δεν το κατάλαβα, ξαναπείτε δεν το κατάλαβα, γιατί είσαστε και πολλοί που ρωτάτε 15 και 20 φορές το ίδιο πράγμα. Πληροφορίες περί των φακέλων τους. Έτσι, να το ρωτήσετε και να ενημερωθείτε. Όλα λοιπόν αυτά στο ερχόμαστε σπίτι, μέσα από το διαδίκτυο, από το YTV, όπως πολλοί από εσάς. Γιατί έχουν δημιουργηθεί φαν, ναι, του ερχόμαστε σπίτι, ναι, 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 που συνέχεια μας παρακολουθούν, συνέχεια είναι δίπλα μας. Έτσι λοιπόν συνεχίζει αυτή η ενημέρωση, άλλο το κομμάτι το τηλεοπτικό, άλλο το κομμάτι το ιντερνετικό, μην μπερδεύεστε, εδώ είναι για τους τίτλους, εδώ είναι για να λέμε τα κεντρικά θέματα, λεπτομέρειες και επεξηγήσεις, στο άλλο βήμα στο ερχόμαστε σπίτι. Πες το, Λεωνίδα. Απορίας άξιων, πώς τελικώς κάθε εμπόδιο μπορούμε να το κάνουμε για καλό. Έτσι. Αυτό το εμπόδιο του lockdown, ναι, ναι. Το εμπόδιο του να μην ερχόμαστε σε επαφή με τα μέλη μας και τα μέλη μας με εμάς, πώς κατέληξε σε αυτό που σήμερα βλέπετε εσείς? Εμείς, Λεωνίδα μου, αυτό που πραγματικά καταφέραμε, εμείς για την υπέρβαση και για τα μέλη μας, για τους δανειολήπτες μας, κάναμε το δυστύχημα του κορονοϊού ευτύχημα. Ευτύχημα, ναι, ναι, ναι. Και το κάναμε ευτύχημα γιατί, ενώ σε κανονικές συνθήκες και όπως φαινόταν να εξελίσσονται τα πράγματα, το lockdown ήταν για να δημιουργήσει προβλήματα στην υπέρβαση, ναι, και στους δανειολήπτες μας. Mm-hmm. Γιατί οι τράπεζες, οι πρακτικές, φανς, επιμελητές ήταν εκεί και κάνανε δουλειά, επειδή ήταν διαταγές πληρωμής. Και συμφωνητικά κάνανε. Και συμφωνητικά κάνανε. Τετάρτου, πάρα πολλά. Μεγάλο, ναι, έχουμε, μας ήρθαν στο γραφείο. Τα έχουμε στείλει και στο συνήγορο του καταναλωτή. Εμάς λοιπόν, όχι μόνο δεν μας δημιούργησε πρόβλημα, όχι μόνο δεν έγινε δυστύχημα ο κορονοϊός για τους δανειολήπτες μας, αλλά επειδή βάλαμε το μυαλό μας και δούλεψε και σκεφτήκαμε πώς δεν θα έχουμε πρόβλημα, καταφέραμε όχι μόνο να μην έχουμε δυστύχημα, αλλά να το κάνουμε και ευτύχημα. Γιατί αυτό το βήμα του YTV δημιουργήθηκε χάρη στον κορονοϊό. Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, δεν θα είχε δημιουργηθεί. Αυτό το υπέροχο στούντιο που βλέπετε στις οθόνες σας ήταν και αυτό δημιούργημα του κορονοϊού. Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, πιθανόν να μην υπήρχε και το στούντιο. Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε περάσει το lockdown χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα για τους δανειολήπτες μας, απολύτως κανένα πρόβλημα και απολύτως κανένα ατύχημα, και σήμερα να είμαστε εδώ από αυτό το βήμα και να ξαναξεκινάμε το τηλεοπτικό πλέον βήμα. Βαρεθήκατε να βλέπετε την παλιά εκπομπή που παίζαμε με τον Λεωνίδα με τις μάσκες και τα γάντια, αλλά έπρεπε να υπάρξει αυτός ο χρόνος προκειμένου να μπορέσουμε να βγάλουμε στις οθόνες σας αυτό το κόσμημα του στούντιο που βλέπετε σήμερα ζωντανά εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Contra Channel. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στις οθόνες σας, επανερχόμαστε σε 1,5 λεπτό.
Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λεωνίδα, να ξεκινήσουμε να λέμε τρέχοντας, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα, όλη την επικαιρότητα που αφορά τη μετά lockdown εποχή. Ναι. Τη μετά lockdown εποχή, την επικαιρότητα που αφορά τους δανειολήπτες. Καταρχήν, πρώτο και καλύτερο, υπάρχει αναστολή οριζόντια των πληστηριασμών μέχρι 31 εβδόμου. Ισχύει? Ισχύει. Έτσι. Άρα λοιπόν δόθηκε αναστολή οριζόντιας πληστηριασμούς μέχρι 31 εβδόμου. Τον Αύγουστο έτσι κι αλλιώς πληστηριασμοί δεν γίνονται. Άρα πότε ξεκινάει το τσουνάμι των πληστηριασμών που θα φέρουν οι εξελίξεις? Από 1η Σεπτεμβρίου. Από 1η Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν μέχρι 31 ευρώ δεν υπάρχουν πληστηριασμοί. Από 1η όμως Σεπτεμβρίου θα επανέλθουν δρυμύτεροι και πολύ φορτωμένοι από ό,τι βλέπετε από τα πινάκια. Και θα σας πούμε στη συνέχεια το γιατί υπάρχουν εξελίξεις για αυτό το θέμα. Ταυτόχρονα παρατάθηκε, αγαπητέ μου Λεωνίδα, το φιάσκο της δίθεν προστασίας της πρώτης κατοικίας. Παρατάθηκε και αυτό μέχρι 31 εβδόμου, γιατί μέσα στον Ιούλιο θα ψηφιστεί ο πτωχευτικός νόμος. Υποχρεωτικά. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γιατί είναι μνημονιακή υποχρέωση, έτσι. Το έχουν μέσα στην αξιολόγηση ως προϋπόθεση. Και η αξιολόγηση θα ξεκινήσει 6 του μηνός, 6 Ιουλίου. Άρα, μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να ψηφιστεί ο νέος πτωχευτικός νόμος. Μέχρι τότε παρατάθηκε το ανέκδοτο της λεγόμενης προστασίας πρώτης κατοικίας, που και μόνο προστασία προκύπτει από τους αριθμούς. Μα τι, ποια παίζει εγώ τους αριθμούς? 1400, δεν είναι? 1400, έτσι. Όλοι αυτοί που προστασία έχουν... πρώτης κατοικίας, αγαπητοί μας φίλοι, 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και εγγυητές προστατεύτηκαν μόλις 1400 κατόρθωσαν μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της δίθεν προστασίας πρώτης κατοικίας να κουρέψουν και να ρυθμίσουν. Και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις τράπεζες. Είναι 100%, γιατί οριζόντια απορρίπτονται όλα τα αιτήματα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οριζόντια. Είναι και κάποιοι που θέλουν να πιστεύουν ότι έχουν τα εχέγγυα για να μπουν στην πλατφόρμα, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν να αναγνωρίσουν τελικώς τις οφειλές τους, αν και απριόρι δεν θα μπορούσαν, που δεν είναι, να μπουν στην πλατφόρμα. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω κατά κύριο λόγο. Τους ρίξανε στην παγίδα της πλατφόρμας με μοναδικό σκοπό να πάνε και να αναγνωρίζουν τις οφειλές. Αυτό... κατά κεφάλαιο και τόκος, για να μην μπορούν μετά να τις αμφισβητήσουν. Αυτό γίνεται. Βεβαίως, γιατί μια αναγνωρισμένη οφειλή δεν σπάει σε διαταγή πληρωμής, σε ανακοπή διαταγής πληρωμής. Η αναγνώριση είναι μεγαλύτερη και από την ισχύ των εγγράφων που η ίδια η τράπεζα εκδίδει και προσκομίζει. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, μαζί με την οριζόντια απόρριψη όλων σχεδόν των ετοιμάτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την πρώτη κατοικία, γιατί είπαμε στα 3 σχεδόν εκατομμύρια κόκκινων δανειοληπτών και εγγυητών που είναι όλοι στον αέρα, γιατί μόνο δανειολήπτες είναι 2 εκατομμύρια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει 1 εκατομμύριο εγγυητές σε 2 εκατομμύρια δανειολήπτες. Τουλάχιστον. Και συνοφιλέτες μαζί είναι τουλάχιστον 3 εκατομμύρια αφημοί. Όλοι λοιπόν αυτοί είναι στον αέρα, γιατί οριζόντια οι τράπεζες απορρίπτουν τα αιτήματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και ταυτόχρονα οριζόντια πλέον τα δικαστήρια πετάνε στα σκουπίδια όλες οι αιτήσεις του νόμου Κατσέλη. Θα ότι... δεις τώρα με το νέο πτωχευτικό, όσοι κάναν αίτηση για να μπουν στην πλατφόρμα και δεν υπήρχαν στην πλατφόρμα, είναι οι πρώτοι που θα μπουν ως πτωχοί από το νέο πτωχευτικό. Οι πρώτοι που θα πτωχεύσουν είναι αυτοί. Δηλαδή, όσοι κάνατε αιτήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και το αίτημά σας απορρίφθηκε οριζόντια, μαζί με αυτούς που πετιούνται εκτός νόμου Κατσέλη με αιτιολογία το δόλο, γιατί είναι η καινούργια μόδα, όλοι αυτοί θα είσαστε πρώτοι και καλύτεροι στην προτεραιότητα του νέου πτωχευτικού. Η γιατί έχουν πρόσφατα όλα σας τα οικονομικά στοιχεία επικοινωνημένα, έχουν την αναγνώριση της οφειλής, άρα σας έχουν έτοιμους για το νέο πτωχευτικό νόμο, που πολλοί μας ρωτάτε και στην άλλη εκπομπή και στο ερχόμαστε σπίτι, τι ακριβώς θα φέρει ο πτωχευτικός νόμος. Πάνω κάτω σας τα έχουμε πει και σας τα έχουμε αναλύσει. Θα τα πούμε αναλυτικά αυτό το βήμα, μόλις όμως ο νόμος ψηφιστεί, γιατί ακόμα είμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης. Και στο στάδιο της διαβούλευσης, όπως καταλαβαίνετε, είναι όλα ακόμα στον αέρα. Πολλά θα αλλάξουν, πολλά θα φύγουν, πολλά θα τροποποιηθούν. Ναι. Μόλις έρθει το οριστικοποιημένο σχήμα του νέου πτωχευτικού νόμου, θα σας ενημερώσουμε για να ξέρετε τι ακριβώς πέσει. Να ενημερώσουμε όμως αυτά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ότι έχετε μία τελευταία ευκαιρία, προκειμένου να μην πτωχεύσετε με το νέο πτωχευτικό νόμο, που κατά τη δική μου προσωπική άποψη θα είσαστε οι πρώτοι που θα τύχετε αυτής της δυσμενούς καταστάσεως. Έχετε μία τελευταία ευκαιρία
αρκεί να γίνετε μέλη του σωματείου και να ακολουθήσετε τις δράσεις. Τώρα είναι υποχρεωμένοι να τρέξετε και να μην περιμένετε την τελευταία στιγμή πλέον. Γιατί η νομοθεσία αλλάζει και με το νέο πτωχευτικό θα σωθείτε μόνο όσοι έχετε κινηθεί εγκαίρως, όσοι είστε καθυστερημένοι. Και όσοι έχετε, επιμένετε να επενδύετε στο θαύμα, όχι, το έχουμε πει πάρα πια πολλές φορές, θαύματα έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά με την νομοθεσία που αλλάζει και με το νέο πτωχευτικό νόμο θα καταφέρετε να προστατευτείτε από την αθαιρεσία των τραπεζών μόνο όσοι κινηθείτε εγκαίρως και έρθετε κοντά μας πριν αρχίσουν να σας χτυπάνε οι τράπεζες και οι δικαστικοί επιμελητές στις πόρτες. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Πριν την κατάθεση αιτήσεως για την πτωχευσή σας. Και αυτό γιατί, Λεωνίδα, θα δυσκολέψουν τα πράγματα, γιατί εγώ το είπα πριν από το lockdown και δικαιώνομαι σήμερα που το είπα, ότι αν με τον κορονοϊό καταφέρουμε η ύφεση να είναι κάτω από 20%, πρέπει να πανηγυρίζουμε, θα γίνει χαμό. Το είχες πει, φάνηκε μεγάλο το ποσοστό, αλλά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 είχαμε μείωση 16%. Σκέψη, θα και γίνει το παραδοσιακά και το τρίτο τρίμηνο είναι το μεγάλο, το δυνατό του ΑΕΠ της Ελλάδος. Εκεί θα δεις έγινε. Το οποίο να πούμε ότι Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, ήδη ο Ιούλιος, έχουν ακυρώσει όλα τα ξενοδοχεία. Και αυτό έρχεται και μας επιβεβαιώνει, αγαπητέ μου Λεωνίδα, και η ΓΕΣΕΒΕ, που στην πρόσφατη έρευνα που δημοσίευσε, μιλάει για τι πράγμα, μιλάει για λουκέτο. Μία στις τρεις επιχειρήσεις βλέπουν λουκέτο. Μία στις τρεις που καταφέραν να μείνουν ανοιχτές από τα μνημόνια βλέπουν λουκέτο. Έτσι. Το θέμα είναι και οι δύο στις τρεις που δεν βλέπουν λουκέτο, είναι πώς θα καταφέρουν και αυτές να επιβιώσουν. Είναι πολλοί που θα ήθελαν να βάλουν λουκέτο, αλλά δεν μπορούν, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να βάλεις λουκέτο όταν χρωστάς σε δημόσια, ασφαλιστικά ταμεία, σε εργαζόμενους κλπ. Από Σεπτέμβριο όλους αυτούς. Γιατί υπάρχουν είναι και ποινικά. Όλοι στο πτωχευτικό. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, θα φέρει νέο τσουνάμι κόκκινων δανείων. Δάνεια που κουτσά στραβά μέχρι σήμερα ήταν ενήμερα. Τώρα, με τα λουκέτα του κορονοϊού και με την ύφεση του κορονοϊού, αυτά τα δάνεια θα κοκκινήσουν, γιατί από πού να τα βρει ο άλλος τα λεφτά να πληρώσει, όταν δεν μπορεί να πληρώσει τον νίκη, θα του μείνουν λεφτά να πληρώσει τα δάνεια. Να δεις και η μέχρι πρότινος ενήμερη. Για αυτούς μιλάω. Με αυτές τις αναστολές που έδωσε η τράπεζα. Α. Επειδή κεφαλοποιούνται οι ανασταλήσεις δόσεις. Για τις τράπεζες, λέει, η αναστολή του κορονοϊού ήταν το μεγαλύτερο deal που κάνανε, γιατί έντοκες σύνδολες αναστολές, να το πούμε. Είναι έντοκες και αναστολές. Και κεφαλοποιούνται και για οι να μην νομίζεις σας έκανε καμιά χάρη η τράπεζα με την αναστολή της δόσης. Όλες οι αναστολές ήταν έντοκες. Ναι. Άρα λοιπόν, νέο τσουνάμι κόκκινων δανείων, όπως είπαμε, έρχονται, αλλά ταυτόχρονα τεινάζονται στον αέρα και όλες οι ρυθμίσεις. Ναι. Όλες οι ρυθμίσεις που υπάρχουν θα τεινάξουν στον αέρα. Πώς μπορεί να κρατηθεί μια ρύθμιση? Εδώ δεν μπορεί να κρατηθεί το δάνειο. Θα κρατηθεί η ρύθμιση, δηλαδή η εξυπηρέτηση ενός δανείου που ήταν ήδη προβληματικό και αναγκάστηκε να πάει σε ρύθμιση. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα από Σεπτέμβριο, σας το είπαμε και προηγουμένως, να έρθει νέο κυριολεκτικά τσουνάμι πληστηριασμών με αυτό που ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε. Γιατί, αγαπητέ μου Λεωνίδα, τα πρώτα στοιχεία λένε ότι με το που ανοίξανε τα δικαστήρια, με το που την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των δικαστηρίων, κατατέθηκαν 1.500 αιτήσεις έκδοσης διαταγών πληρωμής. Ναι. Εμείς τι λέγαμε όλη τη διάρκεια του lockdown? Ότι εμείς είμαστε στο σπίτι, κλεισμένοι και κλειδωμένοι και δεν μπορούμε να κουνηθούμε, και αυτοί εκεί πέρα δουλεύουν και ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα, για τη μετά lockdown εποχή. Έτσι λοιπόν ανακαλύψαμε ότι την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των δικαστηρίων κατατέθηκαν 1.500 νέες αιτήσεις έκδοσης διαταγών πληρωμής. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι 1.500 υποψήφιοι πληστηριασμοί. Και με όλα αυτά, και οι 1.500 με τον περιορισμό που είχε δοθεί από το πρωτοδικείο, είχε επιβληθεί από το πρωτοδικείο Αθηνών, ότι δεν μπορούσε ένας δικηγόρος να καταθέτει πλέον των τριών αιτήσεων για διαταγές πληρωμής. Ναι, παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά ήταν 1.500. Αλλιώς θα ήταν 150.000. Θα ήταν δεκάδες χιλιάδες. Ναι, η πρώτη μέρα δεν θα τελειώνει ποτέ. Και μέσα σε όλον αυτό τον ρημαγδό ζούμε αυτές τις ημέρες και το φιάσκο με το ΤΕΠΗΧ και με το Ταμείο Εγκυοδοσίας. Και το φιάσκο ήταν αναμενόμενο, γιατί τα χρήματα είναι ελάχιστα, τα αιτήματα είναι πολλά. Δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να εξυπηρετηθούν με τα υπάρχοντα διαθέσιμα, με την υπάρχουσα διαθέσιμη ρευστότητα. Δεν θα μπορούσαν με τίποτα να εξυπηρετηθούν τα αιτήματα των δανείων, είτε του ΤΕΠΗΧ είτε του Ταμείου Εγκυοδοσίας. Και φυσικά, λέει, οι τράπεζες θα απορρίπτουν. Βεβαίως θα απορρίπτουν.
και τα απορρίπτουν γιατί τι να κάνουν, αφού δεν υπάρχουν τα χρήματα που ζητάει ο κόσμος, από πού θα τα δώσουν. Υποχρεωτικά θα τα απορρίπτανε. Και παρότι οι τράπεζες, εδώ είναι τώρα το σημαντικό, πρικοδοτήθηκαν με 38 ολόκληρα δις, και θα παρακαλέσω το σκηνοθέτη μας να μας βάλει στην εικόνα μας τη φωτογραφία ή παριθμόν 1, οι τράπεζες ενώ πρικοδοτήθηκαν με 38 ολόκληρα δις, δεν έχουν στη ρήξη στην αγορά ούτε ένα ευρώ. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει το κεφάλαιο. Τη βλέπετε λοιπόν το κεφάλαιο της Παρασκευής, τη βλέπετε τη φωτογραφία από το πρωτοσέλιδο, σημαντικά τα ωφέλη για τους συλλογισμούς των τραπεζών, όχι όμως για την οικονομία. Γιατί ενώ οι τράπεζες ντοπαρίστηκαν, λέει το κεφάλαιο, ντόπα φάγανε, ντόπα ρευστότητας, με 38 ολόκληρα δις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα, δεν ρίχνουνε δεκάρα τσακιστή στην αγορά, την ίδια στιγμή που η αγορά εκπέμπει σως για ρευστότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η αγορά εκπέμπει σως για ρευστότητα, και θα παρακαλέσω το σκηνοθέτη μας να μας βάλει στην εικόνα μας τη φωτογραφία επαριθμών 2, να δούμε το πρώτο σέλιδο από τον deal. Σως για ρευστότητα εκπέμπει η αγορά. Την έχουμε λοιπόν την εικόνα, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια, γι' αυτό και λέει και το 55% των επιχειρηματιών δεν δηλώνει ικανοποιημένο από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρω και τι άλλο μπορούσε να λάβει με τα διαθέσιμα που υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα. Πώς είμαστε από χρόνο, αγαπητοί μας φίλοι? Έχουμε ακόμα αρκετό. Έχουμε? Ναι. Α, πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, γιατί τώρα είμαστε λίγο αποσυντονισμένοι. Ναι. Γιατί με το άλλο το βήμα, αγαπητέ μου Λεωνίδα, τη χάσαμε την αίσθηση του χρόνου. Ισχύει. Οπότε τώρα, πρέπει να τώρα είμαστε... εδώ πέρα πρέπει να επανέλθουμε στον χρόνο. Εγώ θα πρότεινα να αναλύσουμε λίγο περισσότερο τη δυνατότητα που έχετε όσοι είχατε ανεπιτυχώς κάνει την αίτηση υπαγωγής στην πλατφόρμα και αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη, ο οποίος συρίστον παρόδο ολοκληρώνεται η όποια ζωή του έχει απομείνει, όπως έχει μεταλλαχθεί 2 και 3 φορές μέσα στο καλοκαίρι. Οι αναγνωρίσεις λοιπόν που έχετε κάνει, είτε με τη μία προσπάθεια είτε με την άλλη προσπάθεια, ο μόνος τρόπος που θα μπορούσατε να τις πάρετε πίσω είναι ουσιαστικά ότι πεπλανημένα έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία της αναγνώρισης οφειλών με σκοπό τη ρύθμιση. Δηλαδή ένα τυρί το οποίο σας δόθηκε και καλώς κακώς το δαγκώσατε πάρα πολύ άσχημα. Πολύς κόσμος. Γιατί εμπιστεύτηκαν. Όλη αυτή την κίνηση που είχε γίνει μέσω των social media, μέσω της τηλεοράσεως, των εντύπων κλπ. Χωρίς να σας πει ποτέ κανένας, αν και εμείς από την αρχή σας το λέγαμε, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Αλλά τώρα επιβεβαιωνόμαστε ότι ο σκοπός τουλάχιστον για τον νόμο Κατσέλη, αλλά και όλες τις άλλες πλατφόρμες, ήταν τελικώς να υφαρπάξουν την υπογραφή της αναγνώρισης των οφειλών. Αυτό ήταν όλο το ζητούμενο. Εμείς το φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή αυτό. Το φωνάζαμε από τα πρώτα χρόνια, τότε που κάποιοι μας πετάγανε πέτρες, που εμείς πηγαίναμε κόντρα στο ρεύμα του νόμου Κατσέλη. Αλλά εμείς από τότε το λέγαμε ότι θα έρθει η μέρα που η υπογραφή αυτή που βάζετε στην αίτηση του νόμου Κατσέλη θα σας γυρίσει μπούμεραγκ, γιατί αύριο όταν θα σας πετάξουν έξω, θα σας πούνε μα εσύ με τον νόμο Κατσέλη αναγνώρισες. Ακριβώς. Και υπήρχαν κάποιοι που σας βάλαν στην παγίδα του νόμου Κατσέλη, γιατί πέρανε διχίλιαρα και τριχίλιαρα για να σας βάλουν στην παγίδα του νόμου Ήτανε Κατσέλη. Ήταν πολύ τη μόδα, εν πάση περιπτώσει. Ήταν τη μόδα, γιατί έπαιρνε τον έμπορο που εκ του νόμου δεν δικαιούταν να μπει στον νόμο Κατσέλη και τον έβαζε στον νόμο Κατσέλη μόνο και μόνο για να αγοράσει τον χρόνο. Είναι καλή η αγορά του χρόνου, αλλά να γίνεται με έναν τρόπο που να μπορεί να σταθεί και στα δικαστήρια. Αληθές είναι ότι στην Αθηνά και χείρα κίνη, όπως λένε. Αλλά είναι και πάρα πολύ ο κόσμος, φυσικά οι νομικά πρόσωπα, που θέλοντας καταρχάς να πάρουν μια προσωρινή λύση χρόνου, οι οποίες προσωρινές λύσεις χρόνου, όταν είναι της τάξης των 6 και 8 και 10 μηνών και ενός έτους, δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και επαναλαμβάνω τώρα, όλη η στρατηγική του Δανειολήπτη αλλάζει με το νέο πτωχευτικό νόμο που θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούλιο, το επαναλαμβάνω. Εμείς πάνω κάτω ξέρουμε τι θα ψηφιστεί, διαβάζουμε τη διαβούλευση, παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
Θα είμαστε όμως εκεί την ημέρα που ο νόμος θα ψηφιστεί, την ημέρα που θα βγει το ΦΕΚ, για να έχουμε το τελικό κείμενο στο χέρι. Έχουμε ήδη λάβει τα μέτρα μας στην υπέρβαση για την επόμενη μέρα, για την μεταπτωχευτικό νόμο εποχή. Ναι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τι θα κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε, αλλά αυτό που σας επαναλαμβάνουμε και σας λέμε και από αυτό το βήμα, μην περιμένετε άλλο. Όσοι δεν μπορείτε να πληρώσετε, όσοι έχετε κοκκινήσει, όσοι βλέπετε ότι θα κοκκινήσετε εν ώψη και των επιτευγμάτων του κορονοϊού που έριξε τη χαριστική βολή σε μια οικονομία που ήταν έτσι κι αλλιώς διαλυμένη μετά από 10 χρόνια μνημόνια, μην περιμένετε την τράπεζα να σας στείλει πλέον την καταγγελία της σύμβασης ή το δικαστικό επιμελητή να σας επιδώσει τη διαταγή πληρωμής. Ελάτε κοντά μας από σήμερα. Ελάτε κοντά μας από τώρα, γιατί πλέον το παιχνίδι παίζεται μόνο προληπτικά. Μόνο. Όσοι έρθετε μετά, δεν θα μπορείτε να έχετε πλέον την τύχη που είχατε μέχρι σήμερα. Ελάτε κοντά μας το συντομότερο δυνατόν. Αφορά ακόμα και αυτούς που έστω και ένα δάνειο δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν από το σύνολο 3, 4, 5 δανείων. Ακριβώς. Γιατί δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις ένα, εξυπηρετείς τα άλλα τρία, σου καταθέτει την αίτηση πτώχευσης αυτό τον οποίο δεν εξυπηρετείς και αυτομάτως επτωχεύουν και άλλοι τρεις. Ακριβώς όλοι μας. Γίνεται αυτή η διαδικασία. Ναι. Δηλαδή είναι ο κόσμος που τόσα χρόνια δεν πληρώνει την κάρτα, δεν πληρώνει το καταναλωτικό για να κρατάει το στεγαστικό, έτσι, που είναι το δύσκολο. Έτσι. Θα σε πηγαίνουν τώρα στην πτώχευση για την κάρτα και επειδή σε πήγαν στην πτώχευση για την κάρτα θα κάνεις και το σπίτι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό σας λέμε, μην περιμένετε. Κίνημα υπέρβαση, είμαστε μονόδρομος. 210-5200-452 το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Το βλέπετε τώρα στην οθόνη μας. Τηλεφωνήστε μας τώρα, ελάτε κοντά μας. Προστατέψτε και εσείς την περιουσία και την αξιοπρέπειά σας από την αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στις οθόνες σας, επανερχόμαστε σε 1,5 λεπτό. Επιστρέψαμε, αγαπητοί μας φίλοι, με το τρίτο μέρος της εκπομπής. Στο τρίτο αυτό μέρος της εκπομπής, αγαπητέ μου Λεωνίδα, όπως πάντα και όπως όλες τις εκπομπές μέχρι σήμερα της υπέρβασης, δεν θα μπορούσε να λείπει σήμερα ο συνήθις ύποπτος ο Γιώργος ο Βαλέτας,
πάντα στο πλευρό μας και στο πλευρό όλων των μελών της υπέρβασης ο Γιώργος. Θα παρακαλέσω τον σκηνοθέτη μας να μας τον βάλει στην εικόνα μας. Τον έχουμε τον Γιώργο τον Βαλέτα. Καλησπέρα λοιπόν και σε ένα Γιώργο. Και καλωρίσκω το καινούργιο. Σ' αρέσει το στούντιο για πέρα. Πάρα πολύ. Σ' αρέσει, έτσι. Βλέπεις πόσο καλύτερα βγαίνεις και εσύ εδώ. Έτσι. Βέβαια, καμία σχέση με τα προηγούμενα. Μικροτεχνικά προβληματάκια υπάρχουν ακόμα, όπως διαπίστωσες και εσύ κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά σιγά σιγά θα λυθούν. Ναι. Τίποτα δεν ξεκινάει τέλειο και στο 100%. Τέλειο γίνεται στην πορεία. Πες μας λοιπόν, Γιώργο μου, γιατί έχεις πάρα πολύ επικαιρότητα σήμερα εσύ. Τι έφερε τελικά ο κορονοϊός σε σχέση με τα χρέη των πολιτών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία? Ήρθε καμιά ευεργετική ρύθμιση, καμιά διάταξη, καμιά αναστολή? Τι έπαιξε, ας πούμε, τι προβλέπετε? Καταρχήν να πούμε ότι υπήρχαν δύο ειδών ευεργετικές ρυθμίσεις. Υπήρχε η αναστολή των πληρωμών και η φοροέκπτωση και για τις ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή για Μάρτιο-Απρίλιο δόθηκε 25% φοροέκπτωση και έκπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές και αντίστοιχα υπήρξε αναστολή για 4 μήνες για τις οφειλές του Μαρτίου και του Απριλίου. Ο φορολογούμενος μπορούσε να διαλέξει ένα από τα δύο. Αυτό να πούμε ότι αφορούσε μόνο επιχειρήσεις και όχι φυσικά πρόσωπα, γιατί παίρναν πολύ και πολλά και μέλη της υπέρβασης και ρωτάγανε. Δεν αφορούσε φυσικά πρόσωπα, αλλά μόνο εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις και εν γέννη μόνο τους επιχειρηματίες. Άρα λοιπόν για τους ιδιώτες, για τα φυσικά πρόσωπα δεν υπήρξε καμία τίποτα, ιδιαίτερη έτσι, πρόβλεψη σε ό,τι αφορά τις οφειλές τους στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ακριβώς. Με τις αναστολές τι ισχύει? Με τις αναστολές υπήρξε 4 μήνες αναστολή, η 31 Μαρτίου έγινε 31 Εβδόμου και η 34 έγινε 31 Οκτώου. Τετράμινη αναστολή δηλαδή για τις φορολογικές οφείλες και τις ασφαλιστικές. Εσύ τώρα τι ακούς από την αγορά για τους πελάτες? Όλοι αυτοί που με το ζόρι καταφέραν μέχρι τώρα να από πληρώσουν την αγορά, το μήνα ακούγεται... 4 και 5 μήνες βαζεμένοι που δεν εξυπηρετούσαν, θα μπορέσουν τώρα να τα εξυπηρετήσουν τον Αύγουστο? Καταρχήν ποιον Αύγουστο? Το Σεπτέμβριο θα πέσουν φόρος εισοδήματος, θα πέσει ένφια, θα πέσουν πάρα πολλά πράγματα, οπότε θεωρώ αδύνατο να πέσουν ακόμα πάνω και οι οφειλές αυτές του κορονοϊού. Γι' αυτό ετοιμάζεται και μια καινούρια ρύθμιση. Επιτέλους. Ναι. Αλλά τι ρύθμιση θα αναθεπάει? Η ρύθμιση αυτή λέγεται ότι θα αφορά μόνο οφειλές που γεννήθηκαν εν μέσω COVID, που είναι περίπου γύρω στα 3 δις τα έχουν υπολογίσει. Α, μόνο για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν. Ναι, ναι. Μόνο αυτές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown. Αυτές εννοεί. 3 δις. Ναι, οι νέες. Ναι, πόσο μπορεί να είναι, για ένα μήνα, ενάμιση. 3 δις σε 1,5 μήνα, δηλαδή. Ναι, όχι, πρόσεξε. Δεν εννοεί τις οφειλές όλων των Ελλήνων. Εννοεί τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από τους ΚΑΔ που ήταν σε αναστολή. Ναι. Γιατί ο ΚΑΔ που δεν ήταν σε αναστολή και δημιούργησε οφειλές, αυτός δεν θα έχει καμία πρόβλεψη. Σωστά. Μην ανησυχείς. Σωστά. Ούτε ιδιώτες, όπως είπε ο Γιώργος, κατάλαβε. Ακριβώς. Και άρα λοιπόν θα έρθει μια καινούργια ρύθμιση που περιμένουμε να δούμε τι ρύθμιση θα είναι και αυτή, Γιώργο. Θα είναι ρύθμιση. Περιμένουμε ρύθμιση επί ρυθμίσεων. Θα είναι ρύθμιση πάνω στις υπάρχουσες ρυθμίσεις που δεν εξυπηρετούνται, που δεν μπορούν, που δεν πληρώνονται τα τρέχοντα. Ακριβώς. Που υπάρχουν, γιατί οι ρυθμίσεις είναι συνδεδεμένες δυστυχώς ακόμα με τα τρέχοντα. Εγώ συγγνώμη. Και αυτή την αθλειότητα ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να την πάρουν πίσω και ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θα επαναφέρω το θέμα που διάβασα, ότι το δεύτερο τρίμηνο το ΑΕΠ είχε έλλειμμα 16%. Ναι. Από πού θα βρεθούν αυτά τα 3 δις? Αυτό λέω. Δεν θα πληρωθούν. Τα 3 δις δεν μπορούν να πληρωθούν. Και ό,τι πού είσαι ακόμα, λέω εγώ. Και πού είσαι ακόμα, γιατί το καλό τρίμηνο είναι μπροστά μας. Ναι. Το οποίο το καλό τρίμηνο, το είναι... πρώην καλό τρίμηνο, last year. Γιατί φέτος θα είναι τραγικό το τρίμηνο. Πάμε όμως για να μην τρώμε την χρόνο παρτίδα για όλο το έτος. Γιατί έχει πολλά θέματα. Ναι. Με λοιπόν, τον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει καμιά αλλαγή? Τι έρχεται, βγήκε? Ήτανε που ήταν επιτυχημένο, ήρθε και ο COVID. Ήταν μια τεράστια επιτυχία ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Έχουμε κάτι που αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό? Ο εξοδικαστικός συμβασμός έπνεε τα λίστια, ήταν 34 η λήξη της θητείας του εισαγωγικά. Λόγω COVID πήγε 31 Εβδόμου, Αύγουστος τα δικαστήρια δεν λειτουργούν, ναι. Οπότε πάει μέχρι 31 Οκτώου. Θεωρητικά θα ισχύσει από 1η Σεπτεμβρίου ο καινούριος στοχευτικός, οπότε φεύγει και ο νόμος Κατσέλη, φεύγει και ο εξοδικαστικός συμβασμός. Ήταν ένας αποτυχημένος έτσι κι αλλιώς θεσμός. Οπότε τι είχαμε, τη χάσαμε. Φεύγει η προστασία της πρώτης κατοικίας, η δίθεν που είπαμε και εμείς πριν. Ακριβώς. Και εκείνος ήταν ένας θεσμός αποτυχημένος, άρα
δεν εξυπηρετούσε τίποτα. Ακριβώς. Και έρχεται όμως το χειρότερο από αυτά τα άθλια νομοθετήματα, γιατί αυτό που θα έρθει με το στοχευτικό νόμο θα είναι ακόμα χειρότερο. Απλά μέλη ακόμα να το δούμε, δεν το έχουμε δει ακόμα. Γιατί μόλις το διαβάσουμε στο ΦΕΚ, ακόμα και αυτοί που πιστεύουν ότι μπορεί να είναι καλό, θα τρίβουν τα ματάκια τους. Ακριβώς. Πες μας λίγο, αγαπητέ μου Γιώργο, σχετικά με τους ΚΑΔ σε αναστολή λειτουργίας. Σήμερα που μιλάμε, ημέρα Δευτέρα, υπάρχουν ακόμη ΚΑΔ σε αναστολή λειτουργίας ή έχουν ανοίξει όλοι? Υπάρχουν, όχι. Υπάρχουν μόνο ορισμένοι ΚΑΔ που αφορούν τουριστικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Με τις παλιές πράξεις, με τις ποινική πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όπως όλοι ξέρουμε, με κρατική εντολή είχαν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις, είτε στην εστίαση είτε στο λιανεμπόριο. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες σιγά σιγά όμως και αυτές ανοίγουν, όμως υπάρχει επιλογή αν θέλουν να παραμείνουν κλειστές. Όσες δεν ανοίξουν, δικαιούνται οι εργαζόμενοι 534 ευρώ, είναι το 800, το 800 λοιπόν, για 1,5 μήνα, 534. 534 πάει στο μήνα. Όσες τουριστικές επιχειρήσεις ανοίξουν, ανάλογα με την πληρότητα που θα έχουν, θα πρέπει να επαναπροσλάβουν τον αριθμό των εργαζομένων που είχαν πέρσι. Είναι έτσι μια περίεργη νομοθεσία που ισχύει, που βγήκε τώρα πρόσφατα. Τα διαβάζουμε συνεχώς, αλλάζουν συνέχεια και θα σας ενημερώσουμε. Ωραία. Ακούγεται πάρα πολύ αυτό το διάστημα, αγαπητέ μου Γιώργο Βαλέτα, έγινε της μόδας, η επιστρεπτέα προκαταβολή. Ακούει ο κόσμος. Εμείς το ξέρουμε, αλλά θέλω να μας πεις με τρία λόγια τι είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή, να τα ακούσει και ο κόσμος και να το καταλάβει που δεν μπορεί να το καταλάβει. Έρχονται συνέχεια εδώ και μας ρωτάει ο κόσμος, εμάς την υπέρβαση, πείτε μας τι είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. Και όπως το ρωτάνε οι δικοί μας, πιστεύω που είναι και πολλοί τηλεθεατές που θα έχουν την ίδια πορεία. Για εξήγησε το λίγο στον κόσμο τι σημαίνει επιστρεπτέα προκαταβολή. Η επιστρεπτέα προκαταβολή λοιπόν αφορά πάλι επιχειρήσεις, είτε ατομικές είτε εταιρείες, επιτιδευματίες εν γέννη δηλαδή. Είναι ουσιαστικά ένα δάνειο από 2 έως 10.000 ευρώ. Αφορά κυρίως μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένα δάνειο λοιπόν, όπως είπαμε, 2 έως 10.000 ευρώ, το οποίο είναι επιστρεπταίο σε 5 χρόνια. Υπάρχει μια περίοδος χάριτος για 1 ή 2 έτη αναλόγως και ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Η αίτηση γίνεται στο businessregistry.gr. Έγινε ήδη ο πρώτος κύκλος, υπήρχαν γύρω στις 150.000 αιτήσεις, τώρα έγινε και ο δεύτερος. Από αυτές πώς θα πήραν? Από αυτές νομίζω πήραν γύρω στις 90.000. Απήρε, είχε τέτοια υπήρχε. Εκταμίευση. Υπήρχε. Λέω, μήνες από τότε υπήρχε και βέβαια, είναι για 2-10.000, έτσι. Μα δεν έχει σημασία, αλλά πας εκεί για 2.000 και τουλάχιστον τα 2.000 θα τα παίρνεις. Ναι, ναι. Γιατί πήγε ο κόσμος για το τεπίχε το Ταμείο Οικειοδοσίας και ακόμα περιμένει. Καλά, εκείνη η τράπεζα, οπότε. Γιατί πήγανε με 1,5 δισεκατομμύριο διαθέσιμα να κάνουν δουλειά 12 δισεκατομμύρια. Συγγνώμη, με αυτά προβλέπεται να πληρωθούν οι φορές. Ναι. Όχι, αυτά δεν είναι για τις φορές. Αλλά αυτά είναι για να δει ο κόσμος να πάει στο σούπερ μάρκετ τώρα. Τι λες τώρα? Π.χ. που ξέρω μια καφετέρια πήρε 5.000 ευρώ από καταβόλη για να δουλέψει λίγο με τον προμηθευτή του. Τι ισχύει για τα ενίκια και τι γίνεται με τη δήλωση απώλειας μισθωμάτων στο TaxiNet? Γιατί αυτό απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Με ποινική λοιπόν υπήρξε κούρεμα 40% για τα ενίκια. Έτσι. Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου. Δηλαδή τι έγινε? Π.χ. το μίσθωμα ήταν 1.000 ευρώ, ο ενοικιαστής έπρεπε να δώσει 600 ευρώ, 40% λοιπόν με το ζόρι τα έχανε ο εκμισθωτής, ο ιδιοκτήτης δηλαδή. Έρχεται λοιπόν τώρα το κράτος και λέει, από το 40% που έχασες σου επιδοτώ εγώ το 30% αυτού με τη μορφή της φοροέκπτωσης. Δηλαδή το 30% του 40% του κουρεμένου από 1η Οκτώβου και μετά θα συμψηφιστεί με μελλοντικές φορολογικές οφειλές. Ποια είναι η διαδικασία τώρα που πρέπει να κάνουν οι εκμισθωτές, οι ιδιοκτήτες δηλαδή των ενοικίων? Η διορία ήταν μέχρι τις 22/6. Δόθηκε παράταση και πήγε μέχρι την 1η Εβδόμου. Θα πρέπει λοιπόν να μπουν μέσα στο TaxiNet, εκεί που ανεβαίνουν ηλεκτρονικά τα μισθωτήρια, και να κάνουν δήλωση COVID για το μισθωτήριο το συγκεκριμένο. Η δήλωση
προσοχή και εδώ. Η δήλωση υποβάλλεται από αυτόν που υπέβαλε το μισθωτήριο. Σε περίπτωση συνδιοκτητών δηλαδή, ένας μόνο ιδιοκτήτης υποβάλλει ηλεκτρονικά το μισθωτήριο. Αυτός ο ίδιος ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να κάνει και τη δήλωση COVID και θα αφορά όλους τους συνιδιοκτήτες. Ο μισθωτής, δηλαδή ο ενοικιαστής, έχει 3 μέρες να αποδεχθεί τη δήλωση COVID ή όχι. Αν δεν την αποδεχθεί και παρέλθει άπρακτη αυτή η διορία των 3 ημέρων, θεωρείται ότι την έχει αποδεχθεί σιωπηρός. Αυτά αυτό, σε γενικές γραμμές. Ναι. Και πες μας, γιατί και αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο, πόσο τελικά κόστησε ο κορονοϊός μέχρι σήμερα, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας πολύ μεγάλο, πόσο κόστησε ο κορονοϊός στα έσοδα του δημοσίου. Έχουμε μια τάξη μεγέθους. Έχουμε μια τάξη μεγέθους για το πεντάμινο του 2020, δηλαδή από Ιανουάριο μέχρι Μάιο, που ήταν μέσα και 3 καλοί μήνες, έτσι, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος. Τα έσοδα λοιπόν ήταν 15,5 δις και η στέρηση ήταν κατά 2,7 δισεκατομμύρια σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Ναι. Επαναλαμβάνω όμως ότι μέσα ήταν Γενάρη, μέσα Ιανουάριος, Φεβρουάριος και μισός όλα κανονικά. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Τα δύσκολα είναι μπροστά. Να πούμε και κάτι άλλο που αφορά πολύ κόσμο. Ο φετινός φόρος εισοδήματος θα είναι, αντί για 3 διμηνιαίες δόσεις, θα είναι σε 8 δόσεις από τον Ιούλιο μέχρι το Φεβρουάριο του 2021. Ακριβώς. Και ο ΕΝΦΙΑ θα πάει, αντί για 4 δόσεις, θα πάει σε 6 μηνιαίες δόσεις από το Σεπτέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο του 2021. Αυτό θα γίνουν παραπάνω δόσεις, αλλά και δόσεις πρέπει να δούμε, Γιώργο μου, πώς θα εξυπηρετηθούν. Οι ρυθμίσεις οι καινούργιες που θα γίνουν, να το πούμε από αυτό το βήμα, τουλάχιστον αυτές να είναι αποδεσμευμένες από τα τρέχοντα. Μην είναι σαν την αθλειότητα των 120 δόσεων. Που αυτό που δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει το χιλιάρικο, του είπαν ότι τώρα θα εξυπηρετήσει 1200. Ναι. Εσύ που δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει το χιλιάρικο, έτσι, τα τρέχοντα και τη ρύθμιση. Αυτό πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί διαβάζω σήμερα, αγαπητέ μου Γιώργο Βαλέτα, αντί να ελαφρύνουν τον κόσμο, ανακοινώσαν ότι θα πάρουν πίσω και τα 3/4 από τις φοροαπαλλαγές που είχαν υποσχεθεί. Ναι. Δηλαδή, όταν θα πάρεις πίσω τις φοροαπαλλαγές, εγώ δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι οι ρυθμίσεις που θα φέρεις θα είναι καλύτερες από τις προηγούμενες. Δηλαδή, εάν οι φοροαπαλλαγές που έφερες και που υποσχέθηκες στην προ-lockdown εποχή, έρχεσαι σήμερα στη μετά-lockdown εποχή να τις πάρεις πίσω γιατί σου μείνανε πίσω τα έσοδα, εγώ δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι όταν το καλημέρα είναι αυτό, το καλησπέρα θα είναι καλύτερες ρυθμίσεις από αυτές που είχαμε μέχρι σήμερα. Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο τον Βαλέτα που τον είχαμε απόψε κοντά μας και να τον αποδεσμεύσουμε. Και αγαπητέ μου Λεωνίδα, όπως είπαμε από την αρχή της εκπομπής και να το πούμε άλλη μια φορά και σήμερα, γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος, βλέπεις ότι αυτό το βήμα δεν είναι σαν το άλλο το διαδικτυακό. Ναι. Αυτό το βήμα έχει αρχή και τέλος. Κάποια στιγμή τελειώνει. Το άλλο το βήμα, το διαδικτυακό, το ερχόμαστε σπίτι, τελειώνει μόνο όταν κουραστούμε. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε και 3 ώρες και 4 ώρες εκπομπές, δεν μας σταματάει κανένας. Εδώ όμως ο χρόνος είναι δύσκολος, εδώ ο χρόνος είναι χρήμα και γι' αυτό είναι αμήλικτος ακριβώς. Δεν μπορούμε εδώ πέρα γιατί πρέπει να ξεκινήσουν άλλες εκπομπές μετά, να ξεκινήσουν δελτία ειδήσεων. Άρα λοιπόν εδώ ο χρόνος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Σας ενημερώνουμε λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, απόψε στο YTV στις 9 η ώρα το βράδυ, μη χάσετε την πρεμιέρα του Νότι Μαριά. Νότις λοιπόν Μαριάς απόψε εγκαινιάζει το νέο βήμα της βραδινής ζώνης στο YTV. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε, σας είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όπως ακριβώς παρακολουθείτε το ερχόμαστε σπίτι. Από το κινητό σας τηλέφωνο, από τη smart τη τηλεόρασή σας, από το laptop, από τον υπολογιστή σας, από την ταμπλέτα σας, είτε στο Facebook είτε στο YouTube, παρακολουθείτε το live streaming της εκπομπής του Νότι του Μαριά μέσα από το YTV. Και επίσης να θυμάστε ότι εκτός από τις νέες μας εκπομπές, σας το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής αυτής, με το YTV ερχόμαστε σπίτι, η νέα διαδραστική εκπομπή της υπέρβασης που γεννήθηκε με τον κορονοϊό, μια εκπομπή που είναι από το διαδίκτυο για να ερχόμαστε ακριβώς στο σπίτι σας με ασφάλεια εν ώψη και κορονοϊού μέσα από το καλώδιο του ίντερνετ, έτσι.
Ερχόμαστε λοιπόν σπίτι από Τρίτη μέχρι Παρασκευή καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα, αλλά και 3 με 6 και 3 με 7, ό,τι ώρα τελειώσουμε όσο εκεί. Χρειαστεί. Εκεί δεν υπάρχει ο περιορισμός του χρόνου, όπως σας είπαμε και πριν. Προκειμένου μέσα από αυτό το βήμα, αυτά τα λίγα που προφέρουμε να σας πούμε μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή, να έχουμε το χρόνο στο βήμα το διαδικτυακό, να σας τα αναλύσουμε, να σας τα εξηγήσουμε, να σας τα επαναλάβουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να τα καταλάβετε και ταυτόχρονα να έχετε δυνατότητα να ρωτήσετε, να πάρετε τις απαντήσεις σας, να κάνετε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας ακόμα. Πολλές προτάσεις γίνανε μέσα από το ερχόμαστε σπίτι όλο αυτό το διάστημα και μας βοήθησαν και εμάς να βελτιωθούμε και ταυτόχρονα να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες. Από αυτό λοιπόν το βήμα σήμερα, από αυτή την πρώτη στη μετά lockdown εποχή εκπομπή, αυτό που πρέπει να κρατήσετε αγαπητοί μας φίλοι είναι ότι τελειώσανε τα ψέματα, τελειώσαν οι εκπτώσεις, τελειώσανε τα θαύματα. Έρχεται από τον Ιούλιο το νέο πραγματικά εντός εισαγωγικών θαύμα του νέου πτωχευτικού νόμου. Με το νέο πτωχευτικό νόμο λοιπόν δεν θα υπάρχει πολυτέλεια που είχατε μέχρι σήμερα. Η πολυτέλεια του ότι ακόμη και την τελευταία στιγμή θα πάω στην υπέρβαση. Τώρα δεν υπάρχουν κινήσεις της τελευταίας στιγμής. Όλοι λοιπόν εσείς που έχετε πρόβλημα ή που αναμένετε να έχετε πρόβλημα, μπορεί σήμερα να μην έχετε, αλλά να ξέρετε ότι θα έχετε σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες. Όλοι λοιπόν εσείς κινηθείτε χτες, όχι αύριο, χθες. Ελάτε κοντά μας, τηλεφωνήστε μας 210-5200-452 και 62, τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Τηλεφωνήστε τώρα και ελάτε κοντά μας το συντομότερο δυνατόν. Με ενημερώνει αγαπητή μας φίλος σκηνοθέτης ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Εμείς θα τα πούμε όπως πάντα την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, πάντα στη φιλόξενη αυτή συχνότητα. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ.